Και του ιερέως της συνορίας αυτής και εκάλεσαν να έρθει προς προσκύνηση προς τιμήν η εικόνα της θεραπεύτριας της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράκης που θα παιδεκυρίσει μεθαύριο. Το χωριό σας, κύριε Πρόεδρε, είναι ιστορικό. Πρώτα-πρώτα αντικρίζω απέναντί μου τον επιτάφιο, ο οποίος ήρθε από τα εκλεγμένα κόμματα. Είναι ο επιτάφιος που ήρθε το 1925. Λοιπόν, και τον φέραν τότε η ευλάβεια των κατοίκων, των τότε κατοίκων του Αγίου Γεωργίου της Τροπεού. Και μάλιστα τον έφεραν με τα χέρια, δεν εφρόντισαν να πάρουν τίποτε το ατομικό τους, τίποτε το ωφέλιμο για την οικογένειά τους και για τον εαυτό τους, αλλά αυτόν τον επιτάφιο, τον ιστορικό, των προετών τον αναζήτησαν και οι πόλεις του Κοφαλίων της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ευλάβεια μεγάλη στον επιτάφιο αυτό και πήγαμε, δεν μπορέσαμε να στείλουμε τότε ολόκληρο το κουβούκλιο, διότι δεν μπορούσε να βγει και στείλαμε μόνο το πανί το οποίο εικονίζει τον επιτάφιο του Κύριου μας. Αλλά και ο άλλος επιτάφιος ήρθε από άλλα μέρη, διότι είχε κάτοικοι από πολλές περιοχές. Και Άγιο Πότερο είχε και Άγιο Ποτήριο υπάρχει. Και Άγιο Πότερα. Ο πατήρ Ιωνίδης ο Ιγούμενος είναι και αρχαιολόγος και τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, αυτό φαίνεται η ευσέβεια των παλαιών κατοίκων που ήρθαν από τα Άγια Μέρα εκείνα, τα ξέχαστα μέρη, που είχαν μεγάλη ευσέβεια και πίστη στον Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκου και σε όλους τους Αγίους. Ήρθε λοιπόν και προσευχογία σας και η εικόνα της θεραπεύτριας της υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ξέρετε όλοι σας, η περίοδος αυτή του 15 Αυγούστου είναι περίοδος της Παναγιάς μας. Πολύ παλαιότερα, προτού τα κράτη να ρυθμίσουν και να δώσουν ονόματα στους μήνες, είχαν ο κόσμος, ο απλός, ο ευσεβής κόσμος, έδωνε σε κάθε μήνα έδινε από ένα δικό του όνομα. Παραδείγματος τον Αύγουστο τον είχε της Παναγιάς. Το Σεπτέμβριο τον είχε του Σταυρού και ούτω καθεξής. Αλλά μετά όλα τα έθνη ρύθμισαν τις ονομασίες των μηνών και επομένως ακολουθούμε αυτά τα οποία έχουν όλο τον κόσμο. Και εκείνοι που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και εκείνοι που έχουν ακολουθούν άλλα δόγματα από αυτά που καταδικάζει η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και εκείνα τα οποία είναι και άθλια. Τα νόματα όμως των μηνών τα κράτησαν. Λοιπόν,
Ο όρος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγιάς, όπως το λέει. Από 1η Αυγούστου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία καθόρισε να τιμούμε ιδιαιτέρως το πρόσωπο εκείνο, την υπεραγία Θεοτόκο, που έπαιξε το σπουδαιότατο ρόλο και αξιώθηκε θαυματουργικώς να γεννήσει τον σωτήρα και την προτή του κόσμου, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όλοι μας γεννηθήκαμε από ένα πατέρα, από μια μητέρα, φυσιολογικός. Η Παναγιά όμως εγέννησε θαυματουργικώς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων, λέμε. Εγέννησε θαυματουργικώς τον Υπουργή του κόσμου. Αυτός ο οποίος ήταν Θεός και είναι Θεός και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, να πάρει τον άνθρωπο μέσα από την αμαρτία, μέσα από το βούρκο της αμαρτίας και να τον οδηγήσει στον Θεό. Όπως τονίζει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, έγινε Θεός, έγινε ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, να τον θεοποιήσει. Και όντως έτσι έγινε. Και την τιμούμε την Παναγία ιδιαιτέρως με πολλές γιορτές όλο τον χρόνο, με πολλούς ύμνους, με πολλά τροπάρια, τα οποία είναι, τι είναι αυτή η ύμνη και τα τροπάρια, είναι μια απόδοση τιμής στο πρόσωπο αυτό που έγινε αφορμή να έρθει ο λυτρωτής στον κόσμο για να μας σώσει. Το δεκαπεντάρκωστος έχει κάθε βράδυ οριστική νηστεία, όσοι δίναν την ακολουθούν, και επίσης κάνουμε και τους κανόνες, τους παρακλητικούς, το μικρό παρακλητικό κανόνα και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Μία βραδιά τον ένα και μία τον άλλο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο μεν μικρός έχει ο λιγότερο τροπάρια και είναι πιο σύντομος, ο δε μεγάλος έχει περισσότερο τροπάρια και είναι λίγο πιο εκμεταλλευμένο. Και τι είναι αυτοί οι παρακλητικοί κανόνες? Είναι ωραίοι ύμνοι, θαυμάσια τροπάρια τα οποία αναπέμπει ο άνθρωπος στο πρόσωπο της Παναγίας, που η Παναγία είναι μετά των Θεών. Αναπέμπουμε τροπάρια και παρακαλούμε, γι' αυτό και λέγεται η παράκληση, και δεόμεθα η Παναγία να είναι αρρωγός και βοηθός σε όλες τις περιστάσεις, και στα ευχάριστα γεγονότα και στα δυσάρεστα γεγονότα. Και η μεγαλύτερη γιορτή προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου είναι μεθαύριο, που θα κοιτάξουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, που εκοιμήθηκε η υπεραγία Θεοτόκος σαν άνθρωπος που ήταν πρώτα κοιμήθηκε, όπως κάθε άνθρωπος θα πεθάνει αφού γεννήθηκε και θα πεθάνει, και η Παναγία ετάφη, απέθανε, κοιμήθη, λέμε, και απέθανε και μετά μετέστη στους ουρανούς. Μπορεί αυτά να μας πει κανένας υποκοντός θεολόγοι, να πούν ότι αυτά δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, αλλά η Εκκλησία μας δεν είναι μόνο με την Αγία Γραφή, έχει με την Ιερά Παράδοση. Και Ιερά Παράδοση λένε όσα μας διαφύλαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας με τις ομιλίες, με τις διδασκαλίες των, τα οποία παραδέχθηκε και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τάφη λοιπόν, και εκεί άγγελοι Κυρίου την επήραν και μετέστη στους ουρανούς. Την τιμούμε λοιπόν την Παναγία Θεοτόκο. Και όλοι οι λαοί σχεδόν, και εκείνοι και ακόμη οι μονομεθανοί που δεν πιστεύουν στην Αγία μας Ορθοδοξία, δεν πιστεύουν όμως την τιμούν ιδιαιτέρως. Και τον Αγιό τιμούν οι μονομεθανοί τούτοι. Αυτό το δύο, τον Αγιό και την Παναγία θα την τιμούν ιδιαιτέρως. Υπολείπτονται μπροστά στα πρόσωπα αυτά. Και τρέχουν πολλές φορές και περισσότερο από εμάς. Έτσι μας διηγούνται αυτοί οι οποίοι έζησαν στα μέρη εκείνα που είναι Τούρκοι και μονομεθανοί. Την τιμούμε την Παναγία λοιπόν, με πολλές γιορτές, με πολλούς ύμνους, με πολλές τιμές,
και την επικαλούμεθα σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή να βρεθούμε. Κινδυνεύεις, ταξιδεύει και κινδυνεύεις. Παναγιά βοήθω, θα σε φτύχει την καρδιά σου, για να μην το θέλεις ακόμη. Παναγιά βοήθω. Βρίσκεσαι σε μια δύσκολη θέση. Παναγιά βοήθω. Έχεις παιδί άρρωστο στο νοσοκομείο και δουλεύει πάνω στο κρεβάτι. Παναγιά βοήθω, θα πούμε. Και οπουδήποτε, είτε με αεροπλάνο, είτε οπουδήποτε βρισκούμε, επικαλούμεθα και τους Αγίους βέβαια, αλλά ιδιαίτερως επικαλούμεθα το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία είναι μετά από Θεό και η οποία παίρνει τις δαΐσεις τις δικές μας, τις προσευχές τις δικές μας και σμεταλλευάζει πάνω στο θρόνο του Θεού, του Υιού της, την οποία όλοι μας σεβόμεθα, όλοι τον τιμούμε, όλοι τον πιστεύουμε, αλλά ιδιαίτερως η Παναγία, διότι είναι το σπλάχνο της, η οποία τον δέχτηκε μέσα στην καρδιά 9 ολόκληρους μήνες. Δεν μπορούσε η Παναγία να μείνει στον τάφο όπως θα μένουν όλοι εμείς. Αυτή που δέχτηκε στα σπλάχνα της τον Χριστό, τον Θεό, τον Σωτήρα, τον Ιτρωτήρα να μείνει εκεί, αλλά μετέστηκε αυτή στους ουρανούς. Αυτά είναι η πίστη των πατέρων, των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας και ασχέτως αν δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, διότι η Αγία Γραφή έκρινε μια περίληψη όλους τις δραστηριότητες του Κυρίου ημώνης του Χριστού και δεν αναφέρεται με λεπτομέρειες σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν την Ορθοδοξία. Λοιπόν, γι' αυτό πάντοτε να θυμάται, πάντοτε να κάνετε τις παρακλήσεις και μάλιστα μπορείτε την παράκληση να κάνετε σε όλο τον χρόνο που και οπότε βρεθείτε. Και στο σπίτι σας ακόμη, χωρίς την παρουσία ιερέως. Μπορείτε εσείς οι γυναίκες, έχουν πολλά μικρά βιβλιαράκια, τα οποία έχουν τις παρακλήσεις και στο σπίτι σας γονατίστε μπροστά στο εμπορουστάσιο που έχετε και παραδοζητήστε ό,τι επιθυμείτε και ό,τι προβλήματα έχετε τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Υπεραγία Θεοτόκου θα τα πάρει όλα αυτά και θα τα διαβάσετε πάνω στον ουρανό. Αυτό το γεγονός λοιπόν τιμούμε αυτές τις μέρες. Γι' αυτό πολύ σωστά σκεφτήκατε να καλέσετε από το ιστορικό μοναστήρι της Κλαδωράκης που αναφέρει τη Υπεραγία Θεοτόκου αυτή την εικόνα της θεραπεύτριας και να μείνει εδώ, να την προσκυνήσετε, να την θυμίσετε, να πει η κάθε μία και ο κάθε ένας από εσάς να πει τα προβλήματα τα οποία έχει, να τα πάρουν Παναγιά και το βάζει επάνω στον ουρανό. Άγια καθηγούμενε, της Ιεράς Μονής και εμείς ο Θεοτόκου Λαδράκης σε ευχαριστούμε θερμώς και επίσης ευχαριστούμε και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ιδιαίτερως τον Βασίλειο ο οποίος σκοπίασε πολύ. Ήρθαν και με παρεκάλεσαν να εγκρίνω αλλά δεν μπορούσαν να τους καλάσουν το κατήρι ούτε το κατήρι το δικό σας που μας φύγατε εδώ να πάτε την Ευαγγεία για να παρακαλέσετε την Παναγία για ό,τι σας αποσχολεί. Η Παναγιά λοιπόν να είναι μαζί σας. Να περάσουμε ακόμα σε μία-δυο μέρες προς είναι και να τιμήσουμε ιδιαίτερως τη μεγαλύτερη γιορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την κήρυξη της Θεοτόκου. Κύριε Μαϊθόκου, εγώ την ευλογία της Παναγίας τη δώσετε σε ρωσμένο, εσείς. Ναι, παίρνουμε εσείς ανοιγούμενος εκεί, τι έχουμε. Όχι, γιατί η Παναγία, η παράδοση σεβασμιότητα την οποία δημιούργησε ο προηγούμενος, ο Άγιος Καλαμαριάς, ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος, είναι ότι η Παναγία φεύγει από το προσκυνητάρι της πάντα τις παραμονές και πηγαίνει σε κάποιο ναό. Έχει πάει στους ναούς της πόλεως, έχει πάει και σε άλλα χωριά και φέτος επειδή ξέρετε εσείς τον πόθο των κατοίκων εδώ να φέρουν εδώ το ένα προσκύνημα και εσείς δώσετε την ευλογία και ήρθε εδώ στο χωριό του Δορπεούχο. Και έτσι συνεχίζεται αυτή η παράδοση που ξεκίνησε ο Άγιος Καλαμαριάς για την ευλογία όλου του λαού, του πιστού λαού του Θεού. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία, Κυρίου, και ελεύσε, και θυμάσαι. Η αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και έτσι στους αιώνας των αιώνων. Πόσο θα παραμείνει? Θα μείνει, αύριο θα έχει Θεία Λειτουργία, το απόγευμα θα γίνει και η παράκληση σε ένα παρεκκλήσιο που γίνεται πάντα η τελευταία παράκληση εδώ πέρα. Πιο πέρα από το Αγίου Γεωργίου. Πιο πέρα από το περάσαμε. Ναι. Και τη Δευτέρα το πρωί θα έχει Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η Παναγία θα μεταφερθεί στην κατασκήνωση
της Μητροπόλεως την πρώτη, όπου από εκεί 5 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει η λιτανία της για την Κλαδωράκη. Με τα πόδια, με τα πόδια από το μονοπάτι. Στο μονοπάτι πάνω. Να είστε ευλογημένοι και η Παναγιά να είναι μαζί ολών μας. Δόξα σε όλους. Ό,τι φορθούμε, ό,τι ζητούμε, με δάκρυα στα μάτια και με πίστη στον Θεό και την Παναγία Θεοτόκο, να το αποκριθεί. Όλοι το όρτο θα πάρουμε το μορφωτή.